Γιατί πρέπει να είμαστε διχασμένοι. Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ένα ναι ή ένα όχι σε ένα ερώτημα που πια δεν ισχύει. Και αν η άποψή μου είναι ναι στην Ευρώπη και όχι στα σκληρά μέτρα, τι επιλέγω. Γιατί πρέπει να υφίσταμαι μπούλινγκ κάθε φορά που θέλω ελεύθερα να λέω την άποψή μου. Γιατί πρέπει να είμαστε πολλωμένοι τη στιγμή ακριβώ που θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι για το καλό τη χώρα μα. Οι Έλληνε πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Όχι για το σήμερα, αλλά για το μέλλον μα. Έχουμε θυμό, απογοήτευση, απελπισία. Γιατί έχουμε υποφέρει πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια, με θυσίε που δεν απέδωσαν. Γιατί παρά τι θερήσει, βρεθήκαμε σήμερα στο χειρότερο σημείο αυτή τη κρίση. Η Ευρώπη έχει μεγάλη ευθύνη. Έχουμε όμω και εμεί ευθύνη για τι επιλογέ μα. Με το όχι στην Ευρώπη, χάνουμε του φυσικού μα συμμάχου, του μόνου στην ευρύτερη περιοχή με του οποίου μοιραζόμαστε κοινέ ιδέε και αξίε για την ανθρωπότητα. Σήμερα, Έχοντα αποκτήσει τρία παιδιά, μη σκεπτόμενο απλά και μόνο τον εαυτό μου, και με το βλέμμα μου στραμμένο στο μέλλον, έχοντα βαθιά ριζωμένο μέσα μου το ελληνικό πνεύμα, πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Γιατί μέσα στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη των λαών που όλοι οραματιζόμαστε. Μέσα από τη συνεργασία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε απομονωμένοι και εξοργισμένοι. Κανεί δεν μπορεί να αναλογιστεί τι δραματικέ συνέπειε μια Ελλάδα μόνη, ειδικά με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να είναι πιο δυνατή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που είναι απόρρια του ελληνικού πνεύματο, του ελληνικού πολιτισμού, τη ελληνική δημοκρατία. Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική. Εμείς ναι, είμαστε η Ευρώπη.